Κύριε Μεταξά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα μας, δεδομένου ότι το θέμα της ΛΑΡΚΟ βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΚΚΕ, κύριε Μεταξά. Βλέπουμε συνεχώς τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα, να παρευρίσκεται σε απεργία, σε απεργιακές κινητοποιήσεις, σε διαμαρτυρίες που κάνουν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ. Μια υπόθεση που είναι και ξεχασμένη και για κάποιους είναι και χαμένη. Και όχι μόνο, είναι αντιμέτωποι αυτή τη στιγμή, αντιμέτωπες εκατοντάδες οικογένειες στην περιοχή, μαζί με τον κίνδυνο να μείνουν στο δρόμο, να εγκαταληφθούν επί της ουσίας, είναι αντιμέτωπες και με την προσπάθεια συκοφάντησης από μεριάς της κυβέρνησης. Όπως είπατε και εσείς, αυτή τη στιγμή, την ώρα τώρα που μιλάμε, ξεκινάει η απεργιακή, μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση, με βασικό αίτημα των εργαζομένων να παραμείνουν στις δουλειές τους μέχρι να έρθει ο νέος επενδυτής που έχουν αποφασίσει οι κυβερνήσεις και αυτή η κυβέρνηση στη λογική να ξεπουλήσουν άλλη μια σοβαρή παραγωγική δύναμη της χώρας. Και κοιτάξτε να δείτε, το ΚΚΕ είναι εκεί, λείπουν όλοι οι υπόλοιποι ακριβώς γιατί έχουν λερωμένη τη φωλιά τους σε όλες αυτές τις εξελίξεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τη ΛΑΡΚΟ. Έχουν λερωμένη τη φωλιά τους γιατί συμβάλανε όλοι τους στην προσπάθεια συκοφάντησης. Αυτή τη στιγμή η βασική επιχειρηματολογία της κυβέρνησης είναι ότι οι εργαζόμενοι κάθονται, αυτοί οι εργαζόμενοι που είναι στη ΛΑΡΚΟ και δεν δουλεύουν. Κάτι το οποίο όχι μόνο είναι ψέμα, αλλά είναι και μια επικίνδυνη λογική. Αυτή τη στιγμή που έχουν κλείσει με απόφαση της κυβέρνησης, έχουν κλείσει οι πύλες της ΛΑΡΚΟ, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ένα μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή. Δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, το προσωπικό που ξέρει απ' έξω και ανωκατά το εργοστάσιο και τις υποδομές, δεν είναι εκεί για να μπορέσει να διαφυλάξει τους χώρους, τις εγκαταστάσεις, τα επικίνδυνα χημικά και άλλα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στο εργοστάσιο με απρόβλεπτους κινδύνους. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθεί η κυβέρνηση, γιατί πέρα από το σοβαρό ζήτημα το ότι πετάει στο δρόμο κοινικά χιλιάδες ανθρώπους της περιοχής, δημιουργεί και τεράστιο κίνδυνο για όλη την περιοχή και όλη την Ελλάδα. Βέβαια. Γιατί μιλάμε για... Ναι. Να πω για τους ακροατές που μας ακούν ότι η ΛΑΡΚΟ είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες παραγωγούς σίδηρων νικελίου στον κόσμο. Είναι μια τεράστια εταιρεία με καθετοποίηση παραγωγής, εκμετάλλευσης, εξόρυξης, επεξεργασίας, εμπορική διάθεση του προϊόντος. Βέβαια όλα αυτά έχουν ξεφτύσει στις μέρες μας. Έχει γνωρίσει πολύ καλύτερες μέρες η ΛΑΡΚΟ. Η ΠΕΔΑ εδώ και 20 χρόνια περίπου, κύριε Μεταξά, πνέει τα λύσια χωρίς κανένα να μπορεί να δώσει μια λύση. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα διέξοδα από το α μέχρι το ωμέγα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Μια περιοχή η οποία, όπως είπατε και εσείς, είναι πλούσια σε σπάνια μεταλλεύματα, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την παραγωγή και μάλιστα με σύγχρονες παραγωγικές δυνατότητες, για να μπορέσει να λειτουργήσει πρέπει να βρεθεί ένας επενδυτής, δηλαδή ένας επιχειρηματικός όμιλος, ο οποίος θα πει ότι μπορώ να βγάλω ένα μεγάλο ποσοστό κέρδους από την εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων και μόνο έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει η παραγωγική διαδικασία. Αυτό είναι το α και το ω των εξελίξεων που έχουμε σε όλους τους τομείς της καπιταλιστικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή που αυτοί οι οποίοι βγάζουν το μετάλλευμα είναι οι εργάτες, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν τα μηχανήματα είναι οι εργάτες και αυτό, ξέρετε, το γνωρίζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι πολλές γενιές εκεί πέρα, έχουν δώσει αίμα, έχουν φτύσει αίμα για να μπορέσει να λειτουργήσει το εργοστάσιο, για να μπορέσει να συνεχιστεί η παραγωγική διαδικασία, όπως και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας είναι να αλλάξει τελείως η οικονομία και στη χώρα μας. Και τα διέξοδα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στη ΛΑΡΚΟ είναι τα παρόμοια ίδια με τα διέξοδα που αντιμετωπίζουν και άλλες κατηγορίες εργαζομένων και γενικότερα η παραγωγή στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο λέει το ΚΚΕ ότι είναι επιτακτικό
να ανοίξει και σαν συζήτηση αλλά και σαν διεκδίκηση ο άλλος δρόμος ανάπτυξης. Αλλά πέρα από αυτό, οι εργαζόμενοι ζητάνε κάτι πάρα πολύ απλό και το επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει αυτή η εκστρατεία συκοφάντησης. Οι εργαζόμενοι λένε το εξής. Λένε να παραμείνουν μέσα για να διασφαλίσουν ότι δεν θα συμβεί κάποιο κακό. Και από κακά τέτοια, εντός εισαγωγικών, έχουμε ζήσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της λογικής του κόστους-οφέλους, της λογικής εξυπηρέτησης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων. Αυτά ζήσαμε και στα Τέμπη, αυτά ζούμε και με τις πλημμύρες, αυτά ζούμε και με τις πυρκαγιές. Οι εργαζόμενοι λοιπόν ζητάνε να παραμείνουν μέσα για να μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι το εργοστάσιο δεν θα ανατιναχθεί, να το πω πολύ απλά. Και ταυτόχρονα λένε στην κυβέρνηση ότι όταν έρθει ο καινούριος ο επενδυτής, να μπορέσουν οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους φυσικά να διαπραγματευτούν με τον επενδυτή τις θέσεις εργασίας τους και το μέλλον τους. Ζητάνε κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ λογικό, το οποίο όμως η κυβέρνηση, γιατί ακριβώς και αυτή η κυβέρνηση όπως οι προηγούμενες, στη βασική στρατηγική στόχευση έχει το πώς θα εξασφαλίσει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ούτε αυτό το απλό δεν το προχωράει. Και όχι μόνο δεν το προχωράει, αλλά και με κοινικό τρόπο, ιδίως διαστόματος του Υπουργού του Χρήστου Σταϊκούρα, ο οποίος έχει αναλάβει τη βρώμικη δουλειά εκ μέρους της κυβέρνησης, γυρνώντας από κανάλι σε κανάλι αλλά και στην περιοχή για να αμαυρώσει τον αγώνα των εργαζομένων. Λοιπόν, δεν το κάνει και προχωράει σε αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις. Και μεταξύ, ένα άλλο μέτωπο πέρα από τη ΛΑΡΚΟ, θα δούμε τι θα γίνει και με τη ΛΑΡΚΟ. Δεν θα τελειώσει τόσο εύκολα ή τόσο σύντομα από ό,τι φαίνεται η συγκεκριμένη υπόθεση. Όχι, φυσικά, γιατί οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι και το σημαντικότερο, έχουν τη στήριξη όλων των εργαζομένων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Που επιτρέψτε μου και από την εκπομπή σας να πω ότι πρέπει και αυτή να δυναμώσει. Πρέπει οι εργαζόμενοι να βγουν νικητές. Πρέπει οι εργαζόμενοι να καταφέρουν να πετύχουν τα δίκαια αιτήματά τους. Υπάρχει και το ζήτημα της ακρίβειας από την άλλη πλευρά που αφορά όλο τον κόσμο, όλους τους πολίτες, κύριε Μεταξά. Εκεί τι περιθώρια υπάρχουν, τι περιθώρια αντίδρασης υπάρχουν? Εντάξει, νομίζουμε ότι έχει κυλήσει νερό στα βλάκι. Οι εντός εισαγωγικών προσπάθειες της κυβέρνησης εδώ και χρόνια να τυφασεύσει τις αγορές. Γιατί αυτά βγαίνει και λέει και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι υπουργοί και οι υπουργοί που φύγανε και οι υπουργοί που αλλάξανε. Βλέπουμε τα αποτέλεσματα καθημερινά στην τσέπη των εργαζομένων, όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, όταν βγαίνουμε έξω να πάρουμε τα απαραίτητα για τα σπίτια μας. Λοιπόν, τα μέτρα της κυβέρνησης είναι κοροϊδία. Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν αντιμετωπίζουν στο ελάχιστο αυτό το σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πράσινης ανάπτυξης, των ματωμένων πλεονασμάτων, της φορολογίας, για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη να στέλνουν χρήματα για πολεμικούς εξοπλισμούς, να ενισχύουν την πολεμική βιομηχανία κατά τις αποφάσεις και της τελευταίας συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ και των προηγούμενων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να φορτώνονται στις πλάτες του λαού. Κοιτάξτε, αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση θυμίζουν εκείνα που έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα βαράμε τα νταούλια και θα χορεύουν πεντοζάλι οι αγορές. Είναι αστείο το να λέει κάποιος ότι μπορεί να αντιφασεύσει τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε αυτής της εντός εισαγωγικών, όπως είπα και πριν, της προσπάθειας. Είναι μια κοροϊδία. Ακυρηθείτε και σε κεντρικό επίπεδο, κύριε Μεταξά, θα δούμε κινητοποίησεις. Έχουμε καταθέσει και προτάσεις, ναι, και τροπολογίες και πρόταση νόμου στη Βουλή για την ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών, των αυτοαπασχολούμενων, των εργαζομένων, για να υπάρχει κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για να δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες και να μην παίρνουν οι εφοπλιστές και οι μεγαλοξενοδόχοι, όπως συμβαίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, αλλά και φυσικά το βασικότερο, να ανοίξουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που με τον νόμο Αχτσιόγλου Βρούτσι δεν μπορούν να γίνουν από τα συνδικάτα, για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν καλύτερους όρους δουλειάς και φυσικά μισθούς και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις. Αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση και αυτή, όπως και οι προηγούμενες, εννοείται δεν τα παίρνουν. Και δεν τα παίρνουν γιατί είναι μέτρα τα οποία φύγουν την μεγάλη κερδοφορία και την κερδοφορία γενικότερα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και μεταξύ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας.
Να είστε καλή δύναμη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.